Είσαι ρομαντζιέρης γεννημένος. Για να δούμε. Για να δούμε. Αχανούλα του χιονιά, δε θα είμαι πια μαζί σου στου Δεκέμβρη της 9. Ζωή συμπληρώνει ο μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Μίμης Πλέσας, έχοντας διανύσει μια καριέρα που μετρά 7 δεκαετίες πορείας στο ελληνικό πεντάγραμμο που άφησε εποχή. Την Δευτέρα 17 Ιουνίου το Ηρώδιο θα φιλοξενήσει τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη. Θα έχει λοιπόν θέματα από τον κινηματογράφο, μεγάλες επιτυχίες από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Πιστεύω λοιπόν σε αυτή τη συναυλία θα δούμε πάλι τρεις γενιές αγκαλιασμένες να τραγουδούν τα τραγούδια του Μίμη. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του μουσικού στερεώματος, ενώ οι συνθέσεις του έχουν δισκογραφηθεί και έχουν ντύσει ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Είτε του πώς το θέλω, για τα βαριά ματοκλάδα, ματοκλάδα. Ανάμεσα σε εκείνους που θα τον τιμήσουν θα βρεθούν οι συνθέτες Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής, αλλά και σπουδαίοι ερμηνευτές. Θα τραγουδήσουν ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος, η Βασιλική Καραγιάννη, κάποια λαϊκότερα κομμάτια προς το τέλος ο Δημήτρης Ομπάσης, η Σοφία Μανουσάκη, ο Σπύρος Οκλίσας, η Μπένη Παλτατζή, λίγο πιο τζαζέ. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Μίμης όταν του είπα από το Μάιο ότι ήταν sold out. Και εύχομαι πραγματικά να είναι μια παράσταση που θα τη ευχαριστηθεί, θα τη τραγουδήσει ο κόσμος. Τους καλλιτέχνες θα πλαισιώσουν η ορχήστρα Μίμης Πλέσας και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.